Κύριε Υπουργέ, είδατε ότι φέρνει η ώρα, δεν φέρνει ο χρόνο. Στραϊκό uh, περιστατικό συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, θα κάνω μια κουβέντα. Είχαμε ένα βίντεο χθε. Ε, το οποίο έδειχνε, μάλιστα το είδαμε και μια και δύο και τρει φορέ με του ανθρώπου μα εδώ. Μπορούμε να το δούμε, κυρία Βάχλα, ε, κυρία Τζίμα. Εδώ είναι η μετακίνηση λάθρομεταναστών. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Θεοδωρικάκο mm -hmm. στον Εύρο, αλλά είστε ο αρμόδιο ε, υπουργό τούτο εδώ το πράγμα, τι είναι. Υπάρχουν κυκλώματα τα οποία προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από τη λαθοδιακίνηση. Μάλιστα. Είτε εγκληματικέ οργανώσει σαν αυτή που βλέπετε, είτε κάποιε λίγε μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίες και αυτές... Δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών. Μάλιστα. Η πραγματικότητα όμω είναι, κυρία Αυτιά, ότι τρία χρόνια τώρα έχουμε πάρα πολύ χαμηλέ ροέ. Έχουμε μειώσει κατά 80% τι ροέ σε σχέση με τη χρονιά που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από 92.000 άνθρωποι που μένουν σε 121 δομέ, έχουμε μείνει με 15.000 άτομα σε 33 δομέ. Και γενικά έχουν φύγει από τη χώρα μα είτε με απελάσει, είτε, είτε με μετεκαταστάσει, είτε με άλλου τρόπου πολύ περισσότεροι από ό,τι ήθαν αυτή την τριετία. Ενώ όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βιώνει μια Μεταναστευτική, η Ελλάδα πλέον δεν νιώθει τι επιπτώσει που βιώσαμε με τον ημερών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Θυμάστε το 1 εκατομμύριο ροέ του 2015, θυμάστε την ειδωμένη, θυμάστε την τροπιαστική μόρια. Όσα κυκλώματα υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία διαρκώ τα παρακολουθεί. Στον Εύρο οι ροέ είναι πολύ περιορισμένε. Γίνεται και η επέκταση, όπω ξέρετε, του φράχτη του Εύρου. Ολιστικά αντιμετωπίσαμε μία κρίση η οποία στι τοπικέ κοινωνίε, εμεί, Σαμιώτη, εσεί Σιώτη, εγώ, νιώσαμε αυτέ τι δυσκολίε. τη μας, τώρα. Τις δυσκολίες, θυμάστε... Πιο πολλοί με, μετανάστε από του. Ε, και θέλω να σα επειδή κατοίκους. είστε και Σαμιώτη, να σα πω ότι προχτέ, ναι? με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, Μάλιστα. η παλιά δομή στο βαθύ ναι. Έγινε, στο το ξέρω, Δήμο το, ξέρω, το ξέρω, για να το ξέρω, χρησιμοποιηθεί το ξέρω. πλέον για το του κατοίκου τη Σάμου. Λοιπόν, για να σα δούμε τώρα, κύριε Μεταράκη, χείο υποψήφιο, ε. Εννοείται. Μονοεδρική ή διεδρική η διεδρικη η Ελπίζω διαδρική, γιατί είναι σημαντικό για την εκπροσώπηση των ε, νησιωτικών περιοχών Μες, ε, να υπάρχουν ευελθές. Αλλά δυστυχώ η απογραφή, περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία. Δείτε εδώ το γαλάζιο, Κεμβρίου. δείτε εδώ ομορφιά. Εδώ Πανέμορφα. είναι το Αιγαίο. Πανέμορφο. Εδώ είναι. Και κάθε βράδυ μας λέει θα έρθω πρωί, θα έρθω βράδυ, θα τα πω με τον ξηραδάκι μετά. Δεν υπάρχει μέρα που να απειλεί ο Ερντογάν. Εμεί γελάμε στη Σάμμο, βέβαια, όπω γελάνε και στη mm. Αλλά τα ραφάλτα παίρνουμε και τα μπελαρά, έτσι δεν είναι. Εννοείται ότι η χώρα μα ενισχύει την οικονομία. Να το, αμυνά το βαθάκι μα, εδώ είναι. Να το να το το βαθύ να εδώ. πω, το μεταναστευτικό ναι. αποτέλεσε και ένα παράγοντα αποσταθεροποίηση στα νησιά. Βεβαίω. Το οποίο πλέον με τι νέε κλειστέ δομέ, με τι πολύ χαμηλέ ροέ, με την προστασία των πολιτών, οι τοπικέ κοινωνίε δεν νιώθουν πλέον την ανασφάλεια που τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε για 9 Απριλίου, ό,τι φαίνεται. Ή 2 ή 9 Απριλίου. Και οι δεύτερε μετά το Πάσχα. Λέξτε, τώρα ε? θα μπούμε σε μια λογική να ψάχνουν όλοι για ημερομηνία. Δεν πήγε Μέτσοβο, η... πήγε Χανιά. Σου λέει έχει πιο καλοκαιρό, η θάλασσα. <laughs> Ξέρεις, όταν αγραντεύει τη θάλασσα, <laughs> είναι πιο δημιουργικό. πιο... Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, μια ναι? αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τι εκλογέ είναι. Βλέπετε τι δυσκολίε που αντιμετώπισε η χώρα μα. Αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε πολλαπλέ κρίσει με μεγάλη επιτυχία, τολμώ να πω, με δυσκολίε, αναγνωρίζουμε δυσκολίε και με λάθη, αλλά μπορέσαμε να δώσουμε στον Έλληνα πολίτη και στα εθνικά θέματα και στα θέματα τώρα του εισαγόμενου πληθωρισμού και στο θέμα τη πανδημία, στο θέμα του μεταναστευτικού, ένα αίσθημα ασφάλεια και πρόοδου. Ε, το κρατώ αυτό. Ε, εγώ δεν σα είδα εδώ σε αυτά τι παρακολουθήσει. Μηταράκι ήταν εκτό, ε. Πώ έτυχε. Και το? Κυκλοφορούν όλε αυτέ οι λίστε. Ε, αμφίβολη ναι. αξιοπιστίας. αξιοπιστία. είναι δεδομένο αν ότι. Αν βλέπατε το όνομά σα στη λίστα, τι θα κάνατε. Να σα πω κάτι. Όταν, αν κρίνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ο Αρμόδιο Αγγελέα ότι για κάποιο λόγο, ο οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε, πρέπει κάποιο να παρακολουθήσουμε για κάποιο διάστημα το τηλέφωνό του, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που είμαστε σε θέσει δημόσια ευθύνη είναι λογικό να είμαστε αντικείμενο ενισχυμένου ελέγχου. Α, λέτε ουδή περάνω του νόμου. Αυτό λέτε τώρα. έτσι. υπεράνω του νόμου και να σα πω κάτι. Συζητάμε τώρα για την υπόθεση στι ναι. ε, Βρυξέλλε που βρέθηκε ένα κύκλωμα διαφθορά, το οποίο βρέθηκε και ω αποτέλεσμα παρακολούθηση. Άρα το να παρακολουθεί μια μυστική υπηρεσία. Ξέρετε, λέγονται μυστικέ υπηρεσίε. Πέντε χρόνια για... την παρακολουθούσαν. Ε? Οι μυστικέ υπηρεσίε. Πέντε υπηρεσίε κρατών. Κύριε, Δεν ήταν αστεία κύριε, πράγματα. Η, πέντε ήπτη παρακολουθούσαν. Οι μυστικέ υπηρεσίε λέγονται μυστικέ υπηρεσίε για ένα λόγο. Για ποιο λόγο. Η αποστολή του είναι να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια, να προστατεύσουν από κυκλώματα διαφθορά τα οποία δημιουργούν κίνδυνο στον ακράτη.